όρισε ο γάμος να γίνει και υπόθεση της πολιτείας. Δεν ήταν κάτι που ενδιέφερε την πολιτεία. Γιατί η πολιτεία έχει άλλα ενδιαφέροντα. Ξέρετε, δε, κάθε φορά που επεμβαίνει η πολιτεία στα εκκλησιαστικά θέματα, το κάνει όχι για το καλό της Εκκλησίας. Το κάνει για το καλό το δικό της. Θέλει να ρυθμίσει δηλαδή, να λύσει δικά της προβλήματα. Η κίνηση δε που γίνεται πάντοτε είναι από την Εκκλησία προς την πολιτεία και όχι από την πολιτεία προς την Εκκλησία. Δηλαδή η πολιτεία επί Ουστινιανού, μετά επιλέοντος του σοφού, καθιστά νόμους του κράτους, τα δόγματα και τους κανόνες της Εκκλησίας. Δεν γίνεται το αντίθετο, οι νόμοι της πολιτείας να γίνονται νόμοι της Εκκλησίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τον 4ο αιώνα, ο γιος του μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίος, σε μια στιγμή εκρήξεως, μολονότι ορθόδοξος, έλεγε το εξής. Ο λόγος ο αιμός, στους επισκόπους το έλεγε, ο λόγος ο αιμός ως κανόν νομιζέστο. Θα είναι νόμος ο λόγος μου. Και του είπαν αμέσως, συγγνώμη, μεταδίδεται και από τηλεοράσεις, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Του είπαν τα μεγάλα πατερικά αναστήματα της εποχής. Απαντούν οι μεγάλοι πατέρες της εποχής, ένας εξ αυτών ήταν ο μεγάλος Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων, του κέντρου της αυτοκρατορίας τότε στην Δύση. Και τι είπε? Imperator est in ecclesia, non supra ecclesia. Ο αυτοκράτορ είναι μέσα στην Εκκλησία, όχι πάνω από την Εκκλησία. Αυτή είναι η απάντηση ενός μεγάλου επισκόπου. Όταν δεν έχουμε μεγάλους επισκόπους, οι παρόντες εξαιρούνται, όταν δεν έχουμε μεγάλους επισκόπους, τότε η πολιτεία παίρνει πάντα το πάνω χέρι. Είναι λεγόμενη πολιτιοκρατία. Και δεν θα είχαμε ποτέ καμία αντίρρηση εκπρόσωποι της πολιτείας που ζουν μέσα στην ορθόδοξη παράδοση να μας διορθώσουν εκεί που ατακτούμε. Αλλά συνήθως την διόρθωση την αναλαμβάνουν πρόσωπα πολιτιακά που δεν έχουν σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας και διορθώνουν τα καλώς κείμενα, όχι τα κακώς κείμενα, αυτά που τους συμφέρουν.